Καλή σας μέρα, κύριε Τρακά. Καλημέρα, πρόεδρε. Καλημέρα, καλημέρα. Πράγματι, έγινε μια συνάντηση με την, με την ΚΕΔΕ και με το Διοικητικό Συμβούλιο για να ενημερώσουμε, γιατί είναι και ένα ζήτημα και των δημάρχων, να ενημερώσουμε για την αξιολόγηση, όπου ουσιαστικά υπάρχει ένα αδιέξοδο στην τοπική αυτοδιοίκηση, μια που είχαμε πει από την αρχή και το είχε παραδεχτεί και ο κύριος Κουρλέτης, ο Υπουργός Εσωτερικών, ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι κάτι ξεχωριστό από το στενό δημόσιο τομέα. Να. Αντιλαμβάνεστε ότι εμείς είμαστε πολλές κατηγορίες εργαζομένων, έχουμε ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ, έχουμε κοινωνικούς λειτουργούς, έχουμε παιδικούς σταθμούς, έχουμε καθαριότητα, έχουμε περίεργες ειδικότητες. Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι τότε η προσπάθεια που είχε γίνει με τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Μπαλάφα, πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, ήταν ότι είχε φτιαχτεί μια επιτροπή η οποία ουσιαστικά επεξεργαζόταν και είχαν πει ότι θα υπάρξει για την τοπική αυτοδιοίκηση κάτι διαφορετικό σε αυτήν την αξιολόγηση. Να. Για να ξεκαθαρίσω ότι εμείς συμφωνούμε με την κινητοποίηση της ΑΔΔ και καταγγέλουμε τις αξιολογήσεις, την αξιολόγηση και αυτό που, είναι, και αυτό που λένε για τον υπόλοιπο στενό δημόσιο τομέα. Και δεν συμμετέχουμε. Αντιλαμβάνεστε ότι με, τον, με το εκβιαστικό δίλημα της κυρίας Γεροβασίλη, όπου λέει ουσιαστικά ότι όποιος εργαζόμενος δεν αξιολογήσει δεν θα μπορεί να είναι, δεν μπορεί να έχει τη δυνατότητα να γίνει προϊστάμενος, αντιλαμβάνεστε ότι φτάνουμε σε, ένα, σε μια άλλη εποχή. Αν η κυρία Γεροβασίλη πραγματικά ήθελε και διαφωνούσε με αυτή την απεργιακή κινητοποίηση, ένας δρόμος υπήρχε, το οποίο, ο οποίος δρόμος είναι να προσφύγει στα δικαστήρια και να κηρύξει παράνομη καταχρηστική την απεργία. Δεν το κάνει αυτό. Προτιμά σε αυτή τη δύσκολη εποχή να εκβιάζει τους εργαζόμενους και να τους λέει ότι το δικαίωμα στην απεργία δεν το έχουν και είναι τιμωρητικού χαρακτήρα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Δεν μας το έκανε ούτε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που εκείνη την εποχή, θα θυμόσαστε για την προηγούμενη αξιολόγηση, υπήρχαν τεράστιες κινητοποίησεις που η κυρία Γεροβασίλη ήταν στα μπλοκ. Ήταν μαζί σας τότε. Στη Ομοσπονδία και μιλούσε για μια, ότι αυτή η αξιολόγηση είναι, είναι μόνο απολύσεις και δεν, είναι, δεν εξυπηρετεί τους δημότες και την, και την κοινωνία. Yeah. Η αλήθεια είναι ότι βέβαια αυτή η απεργία έχει μια ιδιομορφία, γιατί οι εργαζόμενοι πάνε στη δουλειά τους, κάνουν όλα τα άλλα εκτός από την αξιολόγηση. Οπότε δεν ξέρω. Yeah. Εμείς, για να ξεκαθαρίσω κάτι, εμείς δεν είμαστε από εκείνους που δεν θέλουμε την αξιολόγηση. Εμείς μιλούμε καθαρά. Ναι, θέλουμε αξιολόγηση. Όμως αξιολόγηση που να εξυπηρετεί τους πολίτες που σήμερα έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα, έχουν ένα τρίτο μνημόνιο και οι Δήμοι πρέπει να είναι ενισχυμένοι. Απλά ερωτήματα για μας. Σε 80 Δήμους σε όλη τη χώρα δεν υπάρχουν οργανισμοί. Ποιος θα αξιολογήσει? Να, ναι. Είναι ζητήματα που έχουν μπει από την αρχή αυτά. Ποιος θα και δεν νομίζω ότι απαντήθηκαν ποτέ. Ένα δεύτερο. Στην εποχή του, του αλυσμόνου του Υπουργού Εσωτερικών, του κ. Ραγκούση, είχε βάλει 150 μόρια για τη συνέντευξη. Τότε έγινε χαμός. Ναι, κύριε Βασίλη, μιλάει για 1000 μόρια συνέντευξη. Ποιος θα κάνει, ποιος θα είναι ο υπεύθυνος της συνέντευξης σε αυτήν την αξιοκρατική αξιολόγηση που θέλει η κυρία Γεροβασίλη? Να. Τρίτο, στους Δήμους αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πολύ μεγάλη τεράστια έλλειψη προσωπικού. Σε τι στόχους θα βάλει τον εργαζόμενο, τον εργαζόμενο διευθυντή να κάνει στόχο? Πέμπτο, ένας διευθυντής όπου θα τον αξιολογήσουν και οι φυστάμενοι του, θα πρέπει να είναι καλός στους μισούς για να μπορέσουν να τον αξιολογήσουν και να είναι καλός, και στους υπόλοιπους. Και οι υπόλοιποι, δηλαδή, θα γίνεται ψηφοφορία περιμορίων. Ναι. Αντιλαμβάνεστε το ρουσφέτι, η εκλογική διαδικασία, τι θα γίνει και πώς βλέπει η κυρία Γεροβασίλη την αξιολόγηση αυτή. Έχει όμως υποαιωτά και η διοίκηση έχει νεκροθάφτες. Ναι, πώς θα αξιολογήσει δύο νεκροθάφτες? Αντιλαμβάνουμε όλα τα προβλήματα αυτά που λέτε και κάποια από αυτά πιθανόν να είναι και αξεπέραστα. Ωστόσο, και εσείς λέτε ότι η αξιολόγηση πρέπει να γίνει. Υπάρχει κάποιο μοντέλο που μπορεί να εφαρμοστεί? Βεβαίως. Έχουμε πρόταση. Υπάρχει αντιπρόταση. Είχαμε κάτι στην επιτροπή αυτή και συζητούσαμε στην επιτροπή και με ευθύνη της κυβέρνησης σταμάτησε αυτή την επιτροπή. Γιατί άραγε? Και βέβαια, δεν σας φαίνεται έτσι, εσάς έτσι πολύ σημαντικό ότι ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης ψηφίζει αυτή την αξιολόγηση? Μα είναι βέβαιο. Διότι ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, το όνειρό του όταν θα γίνει πρωθυπουργός, αν θα γίνει πρωθυπουργός της χώρας, είναι να απολύσει και να συρρυκνώσει τους δημοσίους υπαλλήλους. Mm-hmm. Και βέβαια, το λέει, ανοίγει την πόρτα η σημερινή κυβέρνηση και κάνει και ένα δώρο. Όποιος απεργεί και δεν δίνει στοιχεία, δεν θα γίνεται προϊστάμενος. Δηλαδή, ο ένας σκοτώνει τον άλλον. Αντιλαμβάνεστε τώρα τι γίνεται. Ναι, μάλιστα. Τώρα ο Βασίλη μπορεί να πάει στα δικαστήρια, γιατί δεν πηγαίνει? Έχετε εικόνα εσείς τώρα για το πώς πηγαίνει η αξιολόγηση?
Γιατί βγήκα και κάποιοι. Επειδή είμαι ένας άνθρωπος που δεν λέω λόγια και μπορώ να σας δώσω αριθμούς που να μην είναι αληθινοί, η αξιολόγηση στην τοπική αυτοδιοίκηση πάει πολύ καλά. Δεν θα σας δώσω αριθμούς γιατί μπορεί να σας λέω ψεύτικους αριθμούς. Αλλά η αριθμή αυτή που δίνει η κυρία Γεροβασίλη ότι το Υπουργείο Πολιτισμού είναι 100% και έχει αξιολογηθεί. Ξέρετε για πόσους μιλάμε εργαζόμενους. Για 600 εργαζόμενους. Yeah. Λέει 100% λέει αξιολογούνται. Άρα λοιπόν, ας κάτσει η κυρία Γεροβασίλη και ας δει πράγματα. Εγώ καταλαβαίνω. Εγώ καταλαβαίνω. Έχουν δώσει διαπιστευτήρια στην Τρόικα που δεν κάθονται στα τέσσερα και λένε ότι πρέπει να αξιολογηθεί, να γίνουν οι αξιολογίες και να συρρυκνωθεί ο δημόσιος τομέας. Αυτή είναι η διαδικασία. Ναι. Αν πραγματικά θέλει η κυρία Γεροβασίλη για την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και για το στενό δημόσιο τομέα, γιατί εμείς δεν θέλουμε να φύγουμε έξω από τη διαδικασία του στενού δημόσιου τομέα, αν πραγματικά θέλει να συζητήσει, ένα είναι μόνο το ζήτημα. Ένα είναι το ζήτημα. Να συζητήσει με την ΚΕΔΕ και με την ΠΟΕ ΟΤΑ καταρχήν για τους Δήμους για αυτήν την αξιολόγηση και να πάρει πίσω αυτό το νόμο που έφτιαξε της τιμωρίας για την απεργία. Δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, δηλαδή τι θα κάνει η κυρία Γεροβασίλη, που θα αρχίσει να κάνει μήνυση ο ένας εργαζόμενος στον άλλον. Έτσι θα προσφέρει στην κοινωνία ή στα νοσοκομεία, από σήμερα τα νοσοκομεία δεν θα πω για την τοπική αυτοδιοίκηση, η αξιολόγηση αποχή είναι 80%. Ναι, δεν αποκλείεται. Θα αξιολογήσει δηλαδή η κυρία Γεροβασίλη ότι σήμερα στα νοσοκομεία δεν υπάρχουν χειρουργία, δεν υπάρχουν νοσηλευτές, δεν υπάρχει αυτή η ουσιαστική διαδικασία που υπάρχει για τον πολίτη που υποφέρει και είναι φτωχός και περιμένει 6 και 7 μήνες για να χειρουργηθεί. Τώρα στη συνάντηση που είχατε χθες. Τι θα κάνει η κυρία Γεροβασίλη, σε τι στόχους θα βάλει. Επειδή κύριε Τράκα, προφανώς εν τη ρήμη του λόγου σας είπατε ότι η αξιολόγηση στην τοπική αυτοδιοίκηση πάει πολύ καλά, να το ξεκαθαρίσουμε ότι η απεργία, έτσι, η αποχή από την αξιολόγηση. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Α, απλά βάζω ερωτήματα για την κυρία Γεροβασίλη. Όχι, όχι. Επειδή είπατε εσείς, γι' αυτό λέω μην τέτοιο. Όχι, κατάλαβα τι μου είπατε. Ναι. Και ευχαριστώ που είσαστε και πάντα μας έχετε υποστηρίξει και μας έχετε κάνει και κριτική. Καλή και κακή κριτική. Εμείς τη δουλειά μας κάνουμε. Να κάνετε και καλά κάνετε να ακούει ο κόσμος όμως. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει, γιατί πολύ ωραία λόγια ακούγονται ότι δεν θέλουμε την αξιολόγηση. Θέλουμε αξιολόγηση, πραγματική. Θέλουμε αξιολόγηση. Όπου στην καθαριότητα που οι μισοί στόλοι είναι, δεν έχουν περάσει ούτε χθέο και έχουμε 54 ατυχήματα, να μας πει η κυρία Γεροβασίλη στην καθαριότητα πώς θα αξιολογηθεί ο εργαζόμενος όταν στους περισσότερους δήμους δεν υπάρχουν ήδη ατομικής προστασίας και όταν δεν υπάρχουν τελάστιχα ούτε φώτα. Τα έχετε δει δημοσιευμένα και τα τεράστια εργατικά ατυχήματα που έχουμε. Ναι. Όταν στο πράσινο δεν έχουμε τις απαραίτητες διαδικασίες για να γίνει. Τι θα μας πει η κυρία Γεροβασίλη. Δεν γίνονται από τα Υπουργεία και από τα Υπουργεία. Ούτε βεβαίως γίνεται με ιδιωτικές εταιρείες που πήγε στη Θεσσαλονίκη με ιδιωτική εταιρεία να δείξουν στους εργαζόμενους πώς θα αξιολογήσουν. Τώρα οι δήμαρχοι που είναι και οι φυσικοί προϊστάμενοι των εργαζομένων σε αυτοδιοίκηση. Η συνάντηση με την ΚΕΔΕ ήταν κατανοητή. Ότι όλοι καταλάβαμε. Βλέπουν και εκείνοι τα ίδια προβλήματα. Στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να έχει κέρδος ο πολίτης. Απορρίπτουμε αυτή την αξιολόγηση και ζητάμε από την κυρία Γεροβασίλη να κάνουμε συνάντηση, να υπάρχουν προτάσεις και να γίνει με επιτροπή. Δεν θα παραξηγηθεί ο κύριος Σόιμπλερ αν και η Τρόικα, εάν στην τοπική αυτοδιοίκηση γίνει επιτροπή που μπορεί να φτιάξει για να εξυπηρετήσει τους πολίτες. Δεν θα παραξηγηθούν, δεν θα τους μαλώσουν. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω αυτό το έχουμε πει στα προαπαιτούμενα. Εδώ είναι Ελλάδα. Το προαπαιτούμενο είναι να γίνει αξιολόγηση. Το πώς θα γίνει όμως. Αξιολόγηση. Αλλά όχι από το γραφείο του Σόιμπλερ. Αξιολόγηση να γίνει όπου θα εξυπηρετήσουμε τους πολίτες. Εκτός άμα θέλουμε να κοροϊδεύσουμε τους πολίτες. Και θα σας πω ένα επιχείρημα. Θα μπορούσε η ΠΟΕΟΤΑ, αλλά και η ΑΔΔ, να πει: μας εκβιάζει η κυρία Γεροβασίλη 10 σε όλους τους εργαζόμενους. Σας λέω έτσι καθαρά. Ναι. Δεν θα ήταν βρώμικο άτιμο σε αυτήν τη διαδικασία και θα ήταν από την πυριά των ομοσπονδιών ή της ΠΟΕ ΟΤΑ μια διαδικασία τέτοια που δεν θα ήθελε να κάνει αξιολόγηση. Θα ακυρωνόταν στην πράξη η αξιολόγηση. Ναι. Δεν το κάνουμε όμως. Εμείς θέλουμε αξιολόγηση πραγματική που να εξυπηρετήσουμε τους πολίτες. Δεν μπορεί να είμαστε συντεχνιακά. Οι πολίτες υποφέρουν σε κάθε δήμο αλλά και σε κάθε υπηρεσία και θέλουν να εξυπηρετηθούν. Αν πραγματικά το πιστεύουν αυτό, εδώ είμαστε. Ναι. Αλλά αν θέλουν να μας βάλουν σε μια λογική που να σκοτώνεται ο κάθε εργαζόμενο σε αυτή τη φτώχεια, να του λέει το εργαζόμενο ότι θα σε αξιολογήσω και σύμφωνα με την αξιολόγηση θα πάρεις αύξηση μισθού,
Δηλαδή αυτός που θα αξιολογεί θα πάρει αύξηση μισθού. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε τώρα. Ναι. Είναι μπόνους. Πιέσεις από δημά. Ο διευθυντής θα αξιολογεί αν έχει 11 εργαζόμενους, θα αξιολογεί τους 6 ότι είναι καλούς και τους άλλους 5 ότι δεν είναι καλοί. Προσέξτε. Mm-hmm. Και θα γίνεται μήνυση στη μήνυση. Καταλαβαίνετε τι λέω τώρα. Και ρουσφέτη στο ρουσφέτη. Ναι. Αυτή είναι η αξιολόγηση. Αυτό θέλουμε για την αξιολόγηση. Όχι. Θέλουμε μια αξιολόγηση που να προσφέρει στους πολίτες. Γιατί οι πολίτες έχουν απέτηση και καλά κάνουν και έχουν απέτηση από το δημόσιο τομέα. Προφανώς. Mm-hmm. Φαινόμενα πιέσεων από δημάρχους υπάρχουν. Ναι. Και εμείς έχουμε απέτηση να αξιολογηθούμε, να προσφέρουμε στον πολίτη γιατί μας πληρώνει ο πολίτης στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ναι. Κύριε Τράκα, είστε σε θέση να γνωρίζετε αν. Είναι δυνατόν εμείς με μια αξιολόγηση που θα είναι πραγματική να μην εξυπηρετούμε τους πολίτες. Αν δεν εξυπηρετούμε τους πολίτες σε αυτή την αξιολόγηση που προτείνουμε, τότε να υπάρχει το οποιοδήποτε τιμωρητικό χαρακτηριστικό, διότι η κοινωνία απ' έξω πεινάει. Και εμείς πρέπει να τη βοηθήσουμε. Ναι. Άρα ζητάτε να συναντηθείτε με την Υπουργό για να της επαναφέρετε την πρόταση για την αξιολόγηση που λέτε εσείς. Ναι. Η πρόταση για την αξιολόγηση, θα το ξαναλέω και δέστε το, γιατί ξέρετε, μπορεί μερικές φορές να λέμε και λόγια εμείς. Υπήρχε επιτροπή επί Υπουργού Μπαλάφα mm-hmm. που συνεδρίαζε για την αξιολόγηση του τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή σημεία. Και εκεί είχατε καταθέσει πρόταση. Και βεβαίως την ακυρώσανε. Στις δύο συναντήσεις την ακυρώσανε. Ναι. Είχε κατατεθεί πρόταση από την ΠΟΕΟΤΑ σε αυτή την επιτροπή. Ήμασταν σε ένα τραπέζι όλοι και κάναμε μια κουβέντα mm-hmm. για την τοπική αυτοδιοίκηση. Καταλάβατε τι λέω. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, γιατί ακυρώθηκε. Δεν το λένε αυτό όμως. Ναι. Λένε την αλήθεια στον κόσμο. Σας ρώτησε προηγουμένως ο Γιώργος, ναι, ναι, υπάρχουν... δεν τα ακούσατε, αν υπάρχουν πιέσεις σε κάποιους δήμους, από δημάρχους. Αν έχει πέσει την αντίληψή σας κάτι τέτοιο. Άρα να δείτε, υπάρχουν πιέσεις. Mm-hmm. Εμείς δεν κρυβόμαστε, υπάρχουν πιέσεις. Αλλά ξέρετε κάτι, μπορεί να πιέζουν. Θα αξιολογήσει ο δήμαρχος. Θα αξιολογήσει ο δήμαρχος, αφού κάνουμε απεργία εποχή, θα αξιολογήσει ο ίδιος, γιατί πάει και ο δήμαρχος να αξιολογήσει. Ναι, ναι. Ναι. Και πώς θα αξιολογήσει ο δήμαρχος αν οι υπηρεσίες του δεν είναι σωστές. Πώς θα αξιολογήσει. Ναι. Καλά, εδώ γίνονται άλλα κι άλλα τώρα, σε αυτό ναι. θα κολλήσουμε. Εντάξει, γίνονται άλλα κι άλλα, επειδή όμως εδώ υπάρχει μια απεργία εποχή και εδώ μιλάμε ότι παίρνω το κεφάλι αυτού που απεργεί, του παίρνω το κεφάλι και του στερώ το δικαίωμα. Έναν πτυχιούχο του στερώ το δικαίωμα να γίνει προϊστάμενος, να κρυφθεί ως προϊστάμενος γιατί απέχει και απεργεί γιατί δεν είναι σωστή. Αυτό είναι ένας εκβιασμός. Να σας πω κάτι άλλο. Λέει για ίσα κριτήρια η κυρία Γιώργο Βασίλη. Στα ΚΕΠ έκανε φωτογραφική διάταξη, mm-hmm. όπου ουσιαστικά στα ΚΕΠ λέει αυτός που έχει την ειδικότητα του ΚΕΠ, καταλάβατε, ναι, ναι, ναι. είναι προϊστάμενος και οι υπόλοιποι που δουλεύουνε, αυτόματα δεν είναι προϊστάμενοι. Είναι απλό. Οι υπόλοιποι δηλαδή δύο πτυχιούχοι, τρεις, δεν έχουν την δυνατότητα αν δεν έχουν την ειδικότητα. Όποιος είναι και πατζής πρέπει να γίνει αυτό. Και βεβαίως βγάζει και τους υπόλοιπους και πατζίδες που τους στέλνει μορφωμένους ανθρώπους, γιατί είναι μορφωμένοι στα ΚΕΠ, με την ειδικότητα των ΚΕΠ, mm-hmm. και δεν τους δίνει το δικαίωμα να έχουν την ίδια δυνατότητα, γιατί στο Δήμο δουλεύουν, να κρυθούν σε όλες τις υπηρεσίες. Όπως και οι υπόλοιποι, ναι. Αξιολόγηση είναι αυτή η αξιολόγηση, ενημερώνεται κύριε Γιώργο Βασίλη. Τώρα, τα επόμενα βήματα ποια είναι, γιατί η αξιολόγηση τρέχει. Θεωρητικά 23 του μήνα θα έχει ολοκληρωθεί. Απεργούμε και απέχουμε και την μπάλα την έχει και το γήπεδο, το έχει η κυρία Γεροβασίλη. Mm-hmm. Απευθύνατε επίσημο αίτημα μαζί με την ΚΕΔΕ τώρα για συνάντηση. Από χτες. Οπότε περιμένετε κι εσείς, περιμένουμε κι εμείς. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δράκα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Και συγγνώμη, σας κούρασα.